Πάμε και στους εμποροϊπαλλήλους όμως. Να καλωσορίσουμε τον αντιπρόεδρο των εμποροϊπαλλήλων της Αθήνας, τον κύριο Μιλτιάδη Κρητικό, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Κρητικέ. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Καλή μεγάλη Τετάρτη. Διάβαζα πριν ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι πριν από τις 27 Απριλίου θα έχουμε τις πρώτες ανακοινώσεις για την άρση των περιοριστικών μέτρων. Η αγωνία σας φαντάζομαι είναι πολύ μεγάλη για το πώς θα επιβιώσουν οι επιχειρήσεις σας. Έτσι δεν είναι? Οπότε, όταν θα ανοίξουν, πώς ακριβώς θα εργάζεστε, τι ακριβώς θα γίνει? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εμείς, σαν πρωταρχικό μέλημα και αγωνία, δεν έχουμε την επιβίωση των επιχειρήσεων. Έχει αποδειχθεί ούτως ή άλλως ότι θα είναι σίγουρα θα επιβιώσουν. Εμείς ανησυχούμε ιδιαίτερα για την επιβίωση των εργαζομένων με τις επιχειρήσεις. Ακριβώς, μα γι' αυτό το λέω. Η επιβίωση των επιχειρήσεων, βέβαια, έχει σχέση με την επιβίωση και των εργαζομένων. Αν δεν επιβιώσουν οι επιχειρήσεις, δεν επιβιώσετε κι εσείς. Κοιτάξτε να δείτε, όσο εργαζόμενος, αν δεν επιβιώσει ο εργαζόμενος, σίγουρα δεν μπορεί να επιβιώσει η επιχείρηση. Έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως τι βλέπουμε? Ότι βλέπουμε μέτρα τα οποία έχουν πάρθει εντός εισαγωγικών ως μέτρα πρόληψης και τα οποία όμως εξυπηρετούν μόνο τις επιχειρήσεις, όχι όμως τους εργαζόμενους. Και να φέρουμε το παράδειγμα με το σούπερ μάρκετ, που σήμερα είναι η πανελλαδική μέρα δράση για τους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ. Είμαι εργαζόμενος στα σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Είμαι σε κατάστημα σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή απ' έξω. Μιλάμε καθημερινά με συναδέλφους. Είναι οι εργαζόμενοι εκείνοι που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Βέβαια, έχετε δίκιο σε αυτό. Έτσι. Είναι βέβαια πάρα πολλοί άλλοι κλάδοι. Είναι υγειονομικοί, είναι courier, είναι άνθρωποι στην καθαριότητα που έρχονται καθημερινά άμεσα μπροστά στον κίνδυνο. Αυτή τη στιγμή όμως, κοιτάξτε να δείτε, είναι ίσως ο μοναδικός εργασιακός χώρος ο οποίος καλείται να εξυπηρετήσει πολυπληθές πελατειακό κοινό. Είναι βέβαια και ένας κλάδος ο οποίος είδε τα κέρδη του να εκτοξεύονται αυτή την περίοδο και προς μεγάλη μου έκπληξη είδα και αρκετούς εργοδότες να μιλάνε για μπόνους, να σας δίνουν ένα μέρος των κερδών, όχι σε όλους αλλά σε αρκετούς. Κοιτάξτε να δείτε, το μόνο που δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτό ήταν να είναι δηλαδή μπόνους. Αν θέλω να το πούμε μπόνους, θα χρησιμοποιήσουμε την ορολογία που χρησιμοποιήθηκε στη Γαλλία και Βέλγιο που το είπανε μπόνους θανάτου. Μιλάμε για δωρεοεπιταγές κάποιων ευρώ, οι οποίες θα πρέπει να ξαργυρωθούν στην ίδια λυσίδα η οποία την έδωσε. Με ένα σμπάρο δύο τριγώνια δηλαδή. Δεν το υποτιμούμε βέβαια, οτιδήποτε μπαίνει αυτή τη στιγμή σε τσέπη εργαζόμενου το θεωρούμε ότι είναι μια κατάκτηση, είναι ένα κέρδος. Mm-hmm. Αλλά μπροστά σε αυτό που έχουμε τραβήξει τόσο σωματικά, αλλά πολύ περισσότερο όσον αφορά ψυχολογικά, με την αγωνία για το αν θα γυρίσουμε σπίτι μας και να μην φέρουμε μαζί μας κάτι το οποίο μπορεί να κολλήσουμε οικείους μας, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μιλάμε για μέτρα προστασίας. Αυτό διεκδικούμε σήμερα. Να βγει στην επικαιρότητα αυτό που ζητάμε εδώ και 1,5 μήνα σχεδόν, τα μέτρα προστασίας. Με τα οποία δίνονται με το σταγονόμετρο. Πραγματικά με το σταγονόμετρο. Μετά από ένα μήνα κινητοποιήσεων, να σας πω κάτι. Ναι. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα και μπήκανε τζάμια σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Στο ταμείο. Ένα μήνα. Ένα μήνα πιέσεων και παρεμβάσεων για να καταφέρουμε τι? Το πιο απλό. Βέβαια, εδώ που τζάμι προστατευτικό στα ταμεία. Ναι. Τζάμι προστατευτικό στα ταμεία. Να μας επιτρέψουν να φορέσουμε τη μάσκα. Στην αρχή μας λέγανε ότι μην φοράτε μάσκα, τρομάζετε τους πελάτες. Πάντως, εγώ δεν έχω πάει πια σε σούπερ μάρκετ που να μου φοράνε οι εργαζόμενοι μάσκα και γάντια. Τώρα. Τις εβδομάδες που είναι η κρίση. Δεν έχω πάει στο σούπερ μάρκετ που να μου φοράει μάσκα και γάντια. Υπάρχουν, σας έχω κάνει καταγγελίες ότι υπάρχουν σούπερ μάρκετ που δεν φορούσαν, δεν τους δίναν. Όχι, δεν τους δίνανε. Μάσκες ακόμα δεν δίνουνε. Μάσκες ακόμη δεν δίνουν. Το θεωρούν ως προαιρετικό μέσο αντιμετώπισης. Ότι δεν είναι υποχρεωτικό. Τα κάτια ούτως ή άλλως στα σούπερ μάρκετ, τα κάτια ούτως ή άλλως σούπερ μάρκετ όπως τα γνωρίζετε, υπήρχαν ανέκαθεν. Ναι, έτσι. Ναι. Είναι ο κλάδος έτσι που χειριζόμαστε ό,τι θα χειριζόμαστε με πάντως, τα γάντια. Να δώσετε λοιπόν στη δημοσιότητα τους ιδιοκτήτες τέτοιων επιχειρήσεων που δεν σας χορηγούν τη μάσκα ή δεν σας επιτρέπουν να φοράτε τη μάσκα. Προσέξτε, άλλο δεν τη χορηγώ, άλλο δεν μας επιτρέπει. Σας είπα στην αρχή ότι υπήρχε απαγορευτικό να φοράμε τη μάσκα διότι προκαλεί πανικό στους πελάτες. Στην αρχή της πανδημίας. Φαντάζομαι όλοι μετά το ξανασκέφτηκαν γιατί το λοιπόν, ζητούσαμε εμείς. Το ξανασκέφτηκαν ίσως μετά από κάποιες πιέσεις που δέχτηκαν και από εργαζόμενους και από το κίνημα που κάναμε συνεχώς παρεμβάσεις και μας είπανε ότι ναι, όποιος νομίζει ότι κινδυνεύει, όποιος θέλει ας φορέσει. Μάλιστα. Όχι όμως ότι χορηγούν μάσκα αυτή τη στιγμή. Εδώ χρειάζεται πάντως η δημοσιοποίηση αυτών των επιχειρηματιών, γιατί και εμείς οι καταναλωτές ζητάμε να σας προστατεύουμε
και να προστατευόμαστε κι εμείς. Άρα έχει ενδιαφέρον να δημοσιοποιήσει των επιχειρηματιών αυτών. Ωραία, κοιτάξτε, αν αφορά την δημοσιοποίηση, δεν θα σταθούμε στη μάσκα. Εδώ πέρα γίνονται άλλα πράγματα ακόμα πιο χοντρά και τα οποία εμείς οι εργαζόμενοι έχουμε μάθει να τα διαχειριζόμαστε όσο μπορούμε τουλάχιστον μέσω των σωματείων μας και μέσω των ελεκτικών μηχανισμών. Το σωματείο αυτή τη στιγμή κάνει ό,τι μπορεί μέσα σε αυτά τα περιοριστικά μέτρα που έχει ληφθεί. Έτσι. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί όμως δεν υπάρχουν πουθενά. Αυτή τη στιγμή να σας πω ένα άλλο παράδειγμα, ότι ένας από τους μεγάλους εργοδότες του κλάδου, ένας από τους μεγάλους εργοδότες του κλάδου, όσον αφορά τους συναδέλφους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, τους καλεί τώρα να γυρίσουν πίσω για δουλειά. Ότι με το επικαλούμενο ότι υπάρχει κενό νόμου στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου και δεν αναφέρει την ημερομηνία λήξης. Έχουμε λοιπόν τώρα τα πρώτα κρούσματα που βγαίνουν σχεδόν καθημερινά σε καταστήματα, που μπορώ να σας πω σε κατάστημα. Αυτό που είχε καταγγείλει πρόσφατα και ο Σύλλογος Εμποροπόλων Αθήνας, στο κατάστημα του Κλαβέντη, στο Χολαργό, το οποίο είχε πριν από λίγες ημέρες κρούσμα, έβαλε σε καραντίνα το κρούσμα και τρεις ανθρώπους που αυτός θεώρησε ότι ήταν άμεσες επαφές και το υπόλοιπο προσωπικό το διασκόρπισε στα υπόλοιπα καταστήματα για να κάνει μια απολύμανση. Σήμερα το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι άλλος συνάδελφος πάλι με συμπτώματα δεν πήρε εγκαίρως στην άδεια να πάει σπίτι του και έχουμε 3 επιβεβαιωμένα κρούσματα στο ίδιο κατάστημα που είχαμε πάλι το ίδιο κρούσμα πριν από λίγες μέρες. Μία χάρη, γιατί με πιέζει ο χρόνος, έρχεται δελτίο ειδήσεων και πρέπει να βγούμε από το στούντιο να την επαναλάβουμε αυτή τη συζήτηση, αν θέλετε ακόμη και αύριο, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εμείς αυτό που συζητάμε μόνο είναι, εφόσον θέλετε δημοσιοποίηση, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν τα αιτήματά μας. Τι ζητάμε? Δεν ζητάμε τίποτα παράλογο. Μέτρα προστασίας. Ζητάμε να πηγαίνουμε σόι στα σπίτια μας και πάνω απ' όλα τα δικαιώματα τα εργασιακά. Έχουν κοπεί άδειες, έχουν κοπεί ρεπό. Άνθρωποι δουλεύουν με ξεχυλωμένα ωράρια, γυρίζουν κομμάτια στα σπίτια τους. Να την ξανακάνουμε τη συζήτηση, γιατί δυστυχώς έρχεται το δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.